Ουκρανική στρατηγική για την κατάληψη τη Κρυμαία περνά μέσα από τα στενά του Κέρτ και την Αζωφική Θάλασσα, γι' αυτό και θα έχουμε έντονη κινητικότητα στην εν λόγω περιοχή και από τι δύο πλευρέ. Το Κίεβο μετακίνησε ισχυρέ δυνάμει στην περιοχή αυτή, οι οποίε θα επιτρέψουν στον Ουκρανικό στρατό να ανοίξει πυρ χωρί προειδοποίηση σε οποιονδήποτε εισέρχεται στην ζώνη των 12 μιλίων σε ολόκληρη την Αζωφική ακτή χωρί άδεια, είτε στην επιφάνεια τη θάλασσα είτε κάτω από αυτή, αναφέρουν Ουκρανικέ δημοσιογραφικέ πηγέ. Αυτό το σχέδιο υποβλήθηκε από τον Διευθυντή του Ουκρανικού Ινστιτούτου Ναυτικού Δικαίου και Ασφάλεια. Πρόκειται για τον αναπληρωτή επικεφαλή τη Ουκρανική Ιδρογραφικής Υπηρεσία, ο Στιμένκο, και τώρα σύμβουλο τη Πρωτοβουλία Φίλη τη Ουκρανία, Ιδρύματο των Ηνωμένων Πολιτειών Ουκρανία. Μεταξύ Ουκρανία και Ρωσία υπάρχει μια συμφωνία συνεργασία για τη χρήση τη θάλασσα του Αζόφ και του στενού Κέρτ, η οποία ρυθμίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτά τα ύδατα. Τώρα γιατί είναι τόσο ανυπόμονο το Κίεβο. Στα σχέδια του Ιστιμένκο και εκείνων που βρίσκονται από πίσω του υπάρχει σχεδιασμό για υφαρπαγή τη θάλασσα αυτή με μια λογική που θα αγνοούσε εντελώ τη νέα πραγματικότητα που έχει αναπτυχθεί μετά το 2014. Μιλάω για την επιστροφή τη Κρυμαία στη Ρωσία, καθώ και την δημιουργία γέφυρα από την Κρυμαία και του Κουμπάν. Σίγουρα μια λωρίδα νερού 12 μιλίων κατά μήκο τη ακτή τη Αζοφική θάλασσα θα επιδιωχθεί να κηρυχθεί Ουκρανική από το Κίεβο, ενώ κανεί δεν μπορεί να εισέλθει χωρί την άδειά του, αναφέρει Ρώσο ειδικό. Τι τελευταίε ημέρε οι εντάσει έχουν αυξηθεί ραγδαία στα σύνορα μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Σύμφωνα με τα σχέδια για την προετοιμασία τη νότια στρατιωτική περιοχή, η Μόσχα μεταφέρει ισχυρότατου τεθωρακισμένου σχηματισμού συνεχώ στην Κρυμαία. Το Πεντάγωνο, κατά τη γνώμη του Ουκρανού δημοσιογράφου και ανεξάρτητου συμβούλου του Υπουργού Άμυνα τη Ουκρανία Γιούρι Μπουτούσοφ, σε περίπτωση έναρξη τη ρωσική επιθετικότητα, έχει υποσχεθεί την υποστήριξη του Κιέβου με την δημιουργία ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Ο δημοσιογράφος πιστεύει ότι χάρη στην αεροπορική κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ουκρανικός στρατός θα είναι σε θέση να εξουδετερώσει πιθανή επίθεση των ρωσόφωνων στρατευμάτων αρχικά. Η αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ για να βοηθήσει τους Ουκρανούς εταίρους δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη. Υπενθυμίζεται ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Μπορέλ πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας Κουλέμπα και άκουσε τις καταγγελίες του σχετικά με τη μεταφορά ρωσικών στρατευμάτων στην Κρυμαία. Ο Μπορέλ σημείωσε ότι στι επόμενε ημέρε θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπέξ των 27 χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να συζητηθεί η κατάσταση έκτακτη ανάγκη στα σύνορα Ρωσία-Ουκρανία. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ κινούνται προσεκτικά σε μια πολύ δύσκολη περιοχή, στην οποία είναι πιθανό να έχουμε ραγδαίε και πολύ άσχημε εξελίξει σε σχετικά μικρό διάστημα σε σχέση πάντα με τον καιρό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.